Υπάρχει αντίληψη ότι αν κάτι δεν θα γίνει κακό, απλώς να υπάρχει ένας δεσμός και που μάλιστα υπαγορεύεται από τη σύγχρονη εποχή και, και την νοοτροπία της, αυτό δεν είναι αμαρτία. Θα έλεγε κάποιος, πού βλέπεις αμαρτία? Θα ήθελα να καταλάβετε, μα πολύ καλά θα ήθελα να καταλάβετε, την ανθρωπίνη φύση. Διότι αγνοούμε την ανθρωπίνη ψυχολογία, αγνοούμε ακόμα και την εμπαθή μας φύση. Δεν γνωρίζουμε, δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή, ότι είμεθα υπεπτωκώτες άνθρωποι, υπεσμένοι άνθρωποι, ότι δεν είμεθα άγγελοι άτρωτοι. Και τη στιγμή που μπήκε η κληρονομικότητα, δηλαδή η ροπή προς το κακό, και που πρέπει να αγωνιστούμε και να πολεμήσουμε αυτή τη ροπή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μια, ας το πούμε, ελευθερία σχέσεων ή για πειραματισμούς, διότι γρήγορα θα πέσουμε στην αμαρτία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Όχι μόνο στο θέμα των σχέσεων των δύο φύλων, αλλά σε κάθε αμαρτία, σε κάθε τι που μπορεί να γίνει αμαρτία και που μπορεί ακόμα η αμαρτία να μεταβληθεί σε πάθος. Διότι ποια είναι η διαφορά της αμαρτίας και του πάθους? Είναι, η μένα αμαρτία είναι η διάπραξη η παράβαση, θα λέγαμε, του νόμου του Θεού, είναι η ανομία. Όταν η αμαρτία χρονίσει, δηλαδή επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και ξανά, τότε βεβαίως γίνεται πάθος. Και το πάθος εύκολα δεν κόβεται και δεν βγαίνει. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να γνωρίζουμε την ανθρωπίνη φύση. Ξαναλέγω, είναι η πεπτοκυία, η πεσμένη φύση, η χαλασμένη μας φύση. Δεν είναι εκείνη όπως βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού. Εδώ θα μπορούσα να σας έλεγα, γιατί καμιά φορά μου δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσω κάτι ομιλίες από το ραδιόφωνο κάποιου ψυχολόγου. Με ενδιαφέρουν από την άποψη τι ακούτε για να σας απαντώ. Παρατηρώ λοιπόν το εξής. Είχε αυτός ο ψυχολόγος εκεί, ίσως είναι δύο οι ψυχολόγοι, ένας ο οποίος είναι και ο πιο συχνός, έλεγε μερικά στους εφήβους πώς να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις, τις πανελλήνιες. Βέβαια αυτά που τους έλεγε είχαν αρκετά στοιχεία καλά, αρκετά. Ακούστε όμως τώρα στη συνέχεια. Λέει, κοίταξε να δεις, να μην στραχωριέσαι αν υποτεθεί ότι δεν επέτυχες στις εξετάσεις σου ή αν κουράστηκες λίγο εκεί στη μελέτη σου, βάλε λίγο μουσική, μάλιστα σύγχρονη μουσική, ή βγες έξω να συναντήσεις τη φιλενάδα σου. Και κάπως έτσι. Οπότε βλέπει κανένας ότι οι συμβουλές που δίνουν οι ψυχολόγοι δεν είναι οι σωστές, αλλά το σημαντικότατο, το οποίο βεβαίως αυτοί δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να γνωρίζουν διότι είναι υπόθεσης αποκαλύψεως, είναι το εξής: ότι το υλικό που χρησιμοποιούν, δηλαδή ο άνθρωπος, ο άρρωστος άνθρωπος ή ο προβληματισμένος, σε υπερβολή προβληματισμένος άνθρωπος, είναι ο πεπτωκός άνθρωπος. Αυτό δεν το ξέρουν. Διότι δεν δέχονται ότι ο άνθρωπος κάποτε έπεσε. Δηλαδή ο Αδάμ, ο πρόγονός μας, έπεσε, και ότι κουβαλάει πάρα πολλά βρώμικα, άτακτα πάθη, καταστάσεις, ροπές κλπ. Δεν το ξέρουν αυτό, ή αν το ξέρουν δεν το πιστεύουν. Πρέπει να είσαι χριστιανός για να το δεχθείς. Έτσι, δεν έχουμε την καθαρή φύση του ανθρώπου. Έχουμε την πεσμένη φύση, την αδύναμη, την ασθενή, την επιρρεπή, εκείνη η οποία κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Άρα, όπως φυλάμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αλλεργία, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει, από τα κρυολογήματα, διότι είναι επιρρεπή στα κρυολογήματα και τον φυλάμε πάρα πολύ, έτσι πρέπει να φυλάει ο καθένας την ανθρωπίνη του φύση σε όλα εκείνα τα οποία ενδεχομένως θα τον σπρώξουν στην αμαρτία. Και όταν λέμε ότι πρέπει να φυλάξουμε τον εαυτό μας, δεν είναι να μην κάνω αυτήν ταύτην την πράξη της ανηθικότητας,
αλλά πρέπει να φυλάξω και την περιφέρεια του πράγματος, που η περιφέρεια του πράγματος είναι τα αίτια της αμαρτίας. Και τα αίτια της αμαρτίας είναι το να πιάσω μια φιλενάδα ή ένα φίλο, να βγαίνουμε μαζί, να λέμε τα προβλήματά μας, να λέμε τα μαθήματά μας. Αυτό είναι η περιφέρεια, είναι τα αίτια που θα με σπρώξουν κατόπιν εις την πραγμάτωση της αμαρτίας. Για να μην πολυπραγμονώ στο θέμα αυτό και για να το θυμόσαστε, θα σας αναφέρω ένα θαυμάσιο παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη και που ο Κύριος ο ίδιος το μνημονεύει το παράδειγμα αυτό. Μιλάει και λέει, μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Να ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Τι συνέβη στην ιστορία του Λότ. Λοιπόν, αφού ο Κύριος το τονίζει κατά μίσονα λόγο, θα το πούμε εμείς. Ακούστε. Όπως ξέρετε, τα Σόδομα και τα Γόμορα και άλλες τρεις πόλεις ήσαν φοβερές πόλεις. Η αμαρτία είχε ξεκυλήσει. Έτρεχε στους δρόμους η αμαρτία. Ήταν διάχυτη. Δηλαδή δεν υπήρχε πια για το μη περαιτέρω. Τίποτα, δηλαδή έφτασε στο μη περαιτέρω. Έφτασε εκεί που δεν χωράει πια τίποτα άλλο. Ξεχύλισε το ποτήρι. Φοβερή αμαρτία. Σοδομισμός όπως λέγεται. Λοιπόν, προσέξτε. Εμφανίζονται οι δύο άγγελοι να απαλλάξουν την οικογένεια του Λότ από τη φοβερή τιμωρία που θα ερχόντανε στην πόλη αυτή, στην πεντάπολη αυτή. Και λέγουν οι άγγελοι το εξής επιγραμματικό εις τον Λότ. Είναι από τη Γένεση 19,17. Σώζον, σώζε την σε αυτού ψυχή. Μη περιβλέψεις εις τα οπίσω. Μη δε στις εν πάση τη περιχώρο. Εις το όρος σώζου μήποτε συμπαραληφθείς. Τρεις όρους για τη σωτηρία του Λότ. Αφού του λέγει φρόντισε να σώσεις τον εαυτό σου, του λέγει, διότι έχω μια παρακάτω απορία που λέγει, πέστε μας κάτι πρακτικό, λέγει, για να πώς να αυξήσουμε την πνευματικότητά μας. Είναι και μια απάντηση στην παρακάτω απορία αυτό που λέω τώρα. Πώς θα σωθώ, πώς θα σωθώ. Όρος πρώτος, μη περιβλέψεις εις τα οπίσω, μη κοιτάξεις πίσω. Η γυναίκα του Λότ κοίταξε πίσω και έγινε στήλη αλατιού. Σημαίνει, όπως ερμηνεύει ένας διδάσκαλος, ο Ευγένιος Βούλγαρης συγκεκριμένα, το χωρίον αυτό, αν γυρίσεις πίσω, σημαίνει, κοιτάζεις την παλιά σου ζωή. Ενώ μετενόησες, εξομολογήθηκες, ερωτοτροπείς με το παρελθόν, κοιτάζεις πίσω. Λέει ο Κύριος, ακριβώς πάνω σε αυτό το σημείο, ουδείς επιβαλών την χείρα επάρωτρων και στρεφόμενος εις τα οπίσω, έφθετος εστίν εις την βασιλεία των ουρανών. Κανείς που έβαλε το χέρι του απάνω στο άρωτρο, τι οργώνει, και γυρίζει πίσω, δεν μπορεί αυτός να κάνει ίσια βλακιά και συνεπώς είναι ακατάλληλος για τη βασιλεία του Θεού. Είναι παράδειγμα εικόνα. Είδατε, άμα γυρίζεις πίσω, άμα ερωτοτροπείς με το παρελθόν. Πολλές φορές ερχόμεθα να ξαπλώνουμε, ξέρω, κουρασμένοι ή όχι κουρασμένοι, στο γραφείο μας, στο τραπεζάκι μας, ξέρω εγώ, διαβάζουμε ένα περιοδικό, βλέπουμε ένα πρόσωπο από το παρελθόν που είχαμε κάποια σχέση μαζί του και αρχίζουμε και, προσέξτε, και έχουμε ωραίες εικόνες σκέψης με το πρόσωπο αυτό, με το παρελθόν, τι συνέβη τότε, πού, πώς, τι. Δηλαδή, ερωτοτροπούμε με παλιές εικόνες και με παλιές πράξεις. Αν αυτό το κάνουμε, θα γίνουμε στήλη αλατιού. Δηλαδή, θα απολυθωθούμε. Η καρδιά μας θα γίνει τελικά πέτρινη. Τίποτα, δεν θα σωθούμε. Όρος δεύτερος. Μη δε στείς εν πάση τη περιχώρο. Ούτε να σταθείς σε, ακούστε, εν πάση, σε κάθε περίχωρο. Λέει ο Ευγένιος Βούλγαρης ότι η πόλης είναι η αμαρτία, η περίχωρος είναι τα αίτια της αμαρτίας. Και το σπουδαίο είναι ότι η σωτηρία δεν υπάρχει ούτε στην πόλη
ούτε στα περίχωρά της. Δηλαδή, ούτε στην αμαρτία την ίδια, ούτε στα αίτια της. Η απορία αναφέρεται, δεν μπορώ να έχω μία σχέση. Αυτό είναι η περιφέρεια. Δεν θα μπορείς να σταθείς εκεί. Μη σταθείς εκεί πέρα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Θα καταστραφείς, σίγουρα. Δες εκείνους που πέρσι είχαν μια τέτοια σχέση, φέτος που έχουν προχωρήσει. Κοίταξε το σε συμμαθήτριέ σου και ακόμα ότι δεν είναι μόνο απλώς έχω σχέση, αλλάζουν πολλά πράγματα. Η νοοτροπία, μπαίνω πλέον σε πολλά πράγματα. Δες το, θα το δεις πάνω στα πράγματα. Δεν μπορώ λοιπόν, πρέπει και το αίτιο να αποφύγω και την πράξη. Και την πράξη και το αίτιο. Και ο τρίτος όρος, εις το όρος σώζου. Στο βουνό λέει θα σωθείς. Το βουνό που θα σωθώ είναι παιδιά, το ανέβασμά μου στην πνευματική ζωή. Θα έχω προκοπή πνευματική. Είναι το θετικό μέρος του αγώνος του πνευματικού. Θα αγωνίζομαι. Μη συμπαραληφθείς. Μήπως λέει συμπαραληφθείς εις την καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρας.